Την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών αρχίζει ή ετοιμάζεται να αρχίσει τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων κατά τη πανδημία, η Σουηδία ετοιμάζεται να ακολουθήσει τον αντίθετο δρόμο. Η σκανδιναβική χώρα που όλο αυτό το διάστημα ακολούθησε αυτόνομη πορεία χωρί περιορισμού, βρίσκεται αντιμέτωπη πλέον με τη θλιβερή πραγματικότητα. <Το> Τα κρούσματα και οι θάνατοι έχουν πάρει την ανιούσα σε βαθμό που να προκαλούν ανησυχία στην κεντροαριστερή κυβέρνηση υπό τον Στέφαν Λεβέν. Η συνταγή τη κοινή λογική των πολιτών και τη προτροπή να τηρούν αποστάσει ή να παραμένουν σπίτια να αρρωστήσουν, μάλλον δεν έφερε τα ποθούμενα αποτελέσματα. Έτσι, η κυβέρνηση κάνει αναστροφή άρδιν και εκπώνησε νομοσχέδιο που τη δίνει περισσότερε εξουσίε, προκαλώντα την αντίδραση τη αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργό τη Σουηδία, σε συνέντευξή του, λέει πω υπάρχουν αντικρουόμενε εικόνε στη χώρα και πω είναι ανάγκη η λήψη περισσότερων μέτρων. Μεταξύ αυτών είναι το κλείσιμο επιχειρήσεων και περιορισμού στι δημόσιε συναντήσει. Ήδη στη Στοχόλμη καλούνται να κλείσουν πέντε pub, καθώ δεν ακολουθούσαν του κανόνε που έχει θεσπίσει η Επιτροπή Δημόσια Υγεία. Μέχρι στιγμή τα κρούσματα ανέρχονται σε 18.640 και οι νεκροί σε 2.194.